την Θεόπεδα Παρθένων και Θεοτόκων, εν ναό Κυρίου προσαγωμένη, ευσεβώς ανεφημίσομεν. Σήμερα, αγαπητή μου, η Εκκλησία μας γιορτάζει την είσοδον της υπεραγίας Θεοτόκου εις τον ναόν του Σολομώντος εις τα Άγια των Αγίων. Είναι γνωστό ότι οι γονείς της υπεραγίας Θεοτόκου, Ιωακήμ και Άννα, ήσαν στήρι, δηλαδή δεν έκαναν παιδιά και είχαν φτάσει σε μια προχωρημένη ηλικία και παιδί δεν είχαν. Επειδή δε εθεωρείτο όνειδος κυρίως εις την γυναίκα που δεν έκανε παιδιά, γι' αυτό το λόγο νυχθημερών παρακαλούσαν τον Κύριο να τους δώσει ένα παιδί, και ο Κύριος εισήκουσε την προσευχή τους και τους έδωκε ένα κορίτσι, την υπεραγία Θεοτόκου. Και στις προσευχές τους μέσα είχαν τάξει εις τον Θεό να προσφέρουν το παιδί εις τον ναόν. Ό,τι δηλαδή είχε κάνει παλιότερα η Άννα, η γυναίκα του Ελκανά, η δεύτερη γυναίκα του Ελκανά, που δεν είχε παιδιά και εκεί παρακαλούσε τον Θεό στο ναό να της δώσει παιδί, διότι η άλλη γυναίκα είχε πολλά παιδιά και αισθάνεται πολύ δύσκολα, αισθάνεται όνειδος, όπως σας είπα, ντροπή. Γι' αυτό το λόγο παρακαλούσε θερμά το Θεό και είπε: «Θεέ μου, δώσε μου ένα παιδί και θα σου το αφιερώσω». Και πράγματι έκανε τον Σαμουήλ και τριών ετών τον έφερε εις τον ναόν και τον αφιέρωσε τότε επί αρχιερέως Ηλί, και έμενε εις τον ναόν. Εκεί εκοιμάτω, εκεί έτρωγε, εκεί έμενε ο Σαμουήλ. Έτσι το ίδιο συνέβη και με την υπεραγία Θεοτόκων. Οι γονείς της, ο Ιωακήμ και η Άννα, θερμά παρεκάλεσαν να τους δώσει παιδί και αν τους έδινε θα το αφιέρωναν στο Θεό. Και πράγματι, όταν εγεννήθη το παιδί τους, η Μαρία την απεγαλάκτησαν, διότι έτσι συνηθίζεται τότε, εις ηλικίαν τριών ετών. Και μόλις απεγαλακτίστη, δηλαδή έκοψαν το γάλα το μητρικό, αυτό θα πει απεγαλακτίστη, προσέφεραν το μικρό παιδάκι εις τον ναόν και οι ιερείς οδήγησαν το παιδάκι αυτό, το κοριτσάκι των τριών ετών, την τριετίζουσα Μαρία, εις τα Άγια των Αγίων. Εκεί ουδής εισήρχεται, ούτε ιερεύς, παρά μόνον ο αρχιερεύς, και αυτός μόνο μία φορά το χρόνο. Και συνεπώς η παρουσία της υπεραγίας Θεοτόκου ή το κατέμπνευση του Θεού να βρίσκεται εκεί εις τα Άγια των Αγίων. Το γεγονός αυτό που γιορτάζουμε σήμερα προβάλλεται και σε εμάς, αγαπητοί μου, με έναν έκτυπον τρόπο που έρχεται να μας πει πολλά πράγματα. Ας δούμε μερικά σημεία από αυτό το γεγονός που γιορτάζουμε σήμερα, τι έχει σε εμάς να μας πει. Προσέξτε ένα σημείο, ένα πρώτο σημείο, ότι οι γονείς της Θεοτόκου δεν έκαναν παιδιά και προσήφοντο διαρκώς εις τον Θεό να τους δώσει παιδί. Συνεπώς, η υπεραγία Θεοτόκος ή το καρπός των προσευχόντων. Ήθετε το ερώτημα, όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι και αποφασίζουν να κάνουν παιδιά, τα παιδιά είναι καρπός επιθυμίας
ή καρπός Αγίου Πόθου, τι είναι από τα δυο? Είναι καρπός προσευχών ή καρπός, ξαναλέγω, σαρκός? Όταν είπα καρπός επιθυμίας, δεν εννοώ απλώς και μόνον, ασφαλώς και αυτό, των καρπών, συγγνώμη, των στοιχείων της σαρκικής επιθυμίας, αλλά εννοώ το εξής, γενικά της επιθυμίας των ανθρώπων από κίνητρο και ελαττήριο το εγώ των. Δηλαδή, επιθυμώ να έχω παιδιά γιατί θέλω να έχω παιδιά, να δημιουργήσω απογόνους, να δημιουργήσω μία προέκταση της υπάρξεώς μου, ώστε αν εγώ πεθάνω να υπάρχω στο παιδί μου και στον εγγονό μου. Αυτό δεν το βλέπουμε πολλάκις στο όνομα, όταν οι άνθρωποι διαπληκτίζονται, χαλούν τις καρδιές των να βάλουν οπωσδήποτε το δικό τους όνομα, και βάζοντας το δικό τους όνομα να θέλουν να αποθανατιστούν στο πρόσωπο του παιδιού των, του εγγονού των και ούτω καθεξής. Αυτό είναι φανερό, ότι το ελαττήριο της επιθυμίας της δημιουργίας των παιδιών είναι εγωιστικό. Με αυτή λοιπόν τη γενική έννοια λέγω, τι είναι ένα παιδί? Καρπός των προσευχών μας, καρπός Αγίου Πόθου ή καρπός μιας σαρκικής, γιατί όλα αυτά με μία λέξη έτσι χαρακτηρίζονται, μιας σαρκικής επιθυμίας? Πάντως είναι παρατηρημένο, και η ιστορία αυτό το διδάσκει, η ιστορία του Θεού, ότι γονείς που έκαναν παιδιά κατόπιν προσευχών έκαναν άγια παιδιά. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής ή το καρπός προσευχών. Γι' αυτό αγαπητοί μου, όταν θα κάνουμε παιδιά, όταν θέλουμε να κάνουμε παιδιά, ιδίως το λέγω πιο πολύ στους νέους ανθρώπους που θα ήθελαν να δημιουργήσουν και να φτιάξουν οικογένεια, δεν θα κάνουν την οικογένεια μόνο για να έχουν μία δική τους ψυχολογική άνεση ή και περαιτέρω άλλης φύσεως ανέσεις, ή απλώς γιατί, όπως λένε κατά την συνήθη έκφραση, παντρευόμενος να μπει κανείς στο δρόμο του. Ποιο δρόμο? Ποιο δρόμο? Ας το πούμε, των κοινωνικών δρόμων. Δηλαδή, αυτό που κάνουν όλοι θα το κάνουμε και εμείς. Να μην διαφέρομαι από εκείνου που κάνουν οι άλλοι. Στην πραγματικότητα, την έννοια των πραγμάτων τη χάνουμε. Θα πρέπει να αισθανόμεθα ότι είμεθα οικονόμοι μυστηρίων Θεού, όπως και οι ιερείς. Και εδώ έχουμε το μυστήριο των παιδιών, τις αθάνατες ψυχές που πρέπει να μυσταγωγήσουμε στο Θεό. Έτσι λοιπόν πρέπει να βλέπουμε το θέμα του γάμου και την γέννηση των παιδιών. Το στριφογυρίζω πολύ ώρα στο μυαλό μου, αν πρέπει να σας το πω, αλλά θα σας το πω, γιατί ου βούλο με σεμνότητη λόγων καλοπίζεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Δηλαδή, εκείνη η αχαρακτήριστος έκφρασης, το παιδί αυτό γεννήθηκε γιατί ξέφυγε. Όχιδα, που δείχνει ότι όλα τα ελαττήρια και όλα τα κίνητρα της δημιουργίας παιδιών δεν είναι παρά μόνο οι ειδονές μας και τίποτε άλλο. Μα αν είναι δυνατόν ποτέ κάτω από τέτοιες καταστάσεις να έχει ευλογία αυτό το παιδί που θα γεννηθεί? Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, το σημείο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι εκείνοι οι οποίοι γεννήθησαν όχι εκ θελήματος ανδρός, ούτε εξ επιθυμίας σαρκός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Αναμφισβήτητα μεσολαβεί η σαρκική επιθυμία, αναμφισβήτητα, αλλά είναι αγιασμένη, είναι κάτω από το θέλημα του Θεού. Όταν είναι κάτι κάτω από το θέλημα του Θεού, δεν είναι αυτό το πρωταρχικό ελαττήριο, αλλά είναι απλώς κάτι που ακολουθεί, τότε βεβαίως και αυτό που είναι και μοιάζει για σαρκικό δεν είναι σαρκικό, αλλά είναι πνευματικό.
αυτή η σάρκα ίδια που φορώ αυτή τη στιγμή και που με τα μάτια αυτά σας βλέπω και με τη γλώσσα αυτή σας ομιλώ, δεν είναι σάρκα με την έννοια ότι είναι κάτι απόβλητο και κάτι που δεν θα μπορεί να σταθεί στην αιωνιότητα. Θα αναστηθεί η σάρκα μου. Έχει τη σφραγίδα της αιωνιότητος. Γιατί? Γιατί η σάρκα μου είναι θέλημα του Θεού. Άλλο πράγμα θα πει σάρκα και άλλο πράγμα θα πει ζω σαρκικά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι λοιπόν, ασφαλώς μπαίνει ο γάμος με όλα τα συμπαρομαρτούντα του, αλλά πρέπει να φέρει ο γάμος τη σφραγίδα του Θεού, του θελήματος του Θεού. Και τότε μπορώ να λέγω ότι μπορούμε να έχουμε παιδιά αγιασμένα. Έχουμε δηλαδή άγιες καταβολές. Αυτές είναι οι καταβολές, τα θεμέλια. Πολλές φορές λέμε για τα παιδιά ποιες είναι οι καταβολές των. Και συνήθως ανατρέχουμε στους προγόνους, στις λεγόμενες βιολογικές καταβολές. Μας διαφεύγει όμως ότι η μεγίστη καταβολή είναι η ευλογία του Θεού. Έτσι, τι βλέπουμε εις αυτό το ζεύγος το αγιασμένο, τον Ιωακήμ και την Άννα? Όταν το παιδάκι τους γύρεται 3 ετών, το έταξαν και το δίγησαν στο ναό. Εκείνο το έταξαν είναι μεγάλο πράγμα, διότι δεν έταξαν απλώς να του βάλουν μαύρα, όπως μερικοί βάζουν στα παιδάκια τους τάζοντας να βάλουν μαύρα όταν το παιδί γεννηθεί ή ζήσει. Είναι ίσως και λίγο ανόητο αφιέρωμα αυτό. Ή άλλα πράγματα, να ανάψουν μια λαμπάδα ή ό,τι άλλο. Αφιερώνουν ολόκληρο το παιδί τους και φεύγει από τη δικαιοδοσία τους, το αφιερώνουν στο Θεό. Και είχαν μόνο ένα, και αυτό καρπός των γυρατιών των και των προσευχών των. Εδώ κάνουν τόσα παιδιά οι άνθρωποι, και αν υποτεθεί ότι ένα παιδί τους, όχι αυτοί να το αφιερώσουν, αλλά το παιδί να θέλει να αφιερωθεί, να γίνει υπηρέτης του Θεού, να γίνει μοναχός, να γίνει κληρικός, τότε ξεσηκώνουν τον κόσμο, γιατί δεν θα ήθελαν το παιδί τους να αφιερωθεί εις το Θεό. Τους ελέγχει το γεγονός της σημερινής γιορτής. Αλλά αφιερώνουν οι δύο γονείς αυτοί οι ευλογημένοι το παιδί τους εις τον ναόν. Πολλά έχει να μας πει αυτό. Σημειώσατε ότι αφιέρωσαν το παιδί τους στο ναό του Θεού. Αυτό για κάθε οικογένεια σημαίνει ότι οφείλουν να οδηγούν τα παιδιά τους εις τον ναόν. Έκφρασης είναι εκκλησιασμός. Πρέπει τα παιδιά μας να τα εκκλησιάζουμε από νήπια, από βρέφους, διότι 3 ετών το παιδάκι τον βρέφος. Σημειώσατε ότι εκεί αφιερώθηκε ολοτελώς. Δεν σήμαινε ότι πιο μπροστά δεν πήγαιναν οι γονείς του να προσφέρουν τις θυσίες τους και λοιπά μαζί με το νήπιό τους. Έτσι και εμείς οι χριστιανοί γονείς οφείλουμε, αγαπητοί μου, να οδηγούμε τα παιδιά μας τακτικώς και εγκαίρως εις τον ναόν του Θεού. Όχι Κυριακή παρακυριακή, όχι Χριστούγεννα και Πάσχα, κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή. Προσέξτε, δεν θα στέλνουμε το παιδί μας στην εκκλησία, αλλά θα πηγαίνουμε με τα παιδιά μας στην εκκλησία. Μην ξεχνάτε ότι το παράδειγμα είναι το α και το ω. Διότι δεν είναι επαρκές να στείλω το παιδί μου στην εκκλησία. Πόσοι το λέγουν αυτό γονείς? Στέλνω, λέγει, το παιδί μου. Τρώει το παιδί σου για σένα, αδελφέ μου? Κοιμάται το παιδί σου για σένα, αδελφέ μου? Ο καθένας έχει το πρόσωπό του, έχει την ατομικότητά του. Το παιδί σου για το παιδί σου, και σένα για σένα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, δεν θα στείλουμε το παιδί μας στην εκκλησία, αλλά θα πάμε με το παιδί μας στην εκκλησία, ώστε το παιδί μας να λατρέψει μαζί με εμάς τον Θεό, αλλά και να αντιληφθεί ότι πρέπει να μιμηθεί. Μιμητικός είναι ο άνθρωπος. Να μιμηθεί εκείνο που κάνουν οι γονείς του, να βαδίσει πάνω στα χνάρια των γονιών του. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ακόμη εις τον ναόν
η υπεραγία Θεοτόκος τι έκανε? Έμεινε, ξέρετε, 11 με 12 χρόνια, δηλαδή έως 15 ετών. Από εκεί παρελήφθη και οδηγήθηκε εις τα χέρια του Ιωσήφ διαναμνηστευθεί. Από τα ναών παρελήφθη. Προσέξτε κάτι. Η υπεραγία Θεοτόκος προσήφιατο, μελετούσε και έκανε δουλειές στο ναό του Θεού. Δηλαδή διακονούσε το ναό του Θεού. Αυτό το προσήφιατο και μελετούσε προδίδεται από την οδή της. Βλέπουμε την οδή της, αυτή την οποία είπε ότι από εδώ και μπρος θα με μακαρίζουν οι γενναίες και λοιπά και λοιπά. Αυτή την οδή την οποία είπε όταν είδε την συγγενή της, την Ελισάβετ, η οποία εγκυμονούσε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και είναι οδή εφάμιλος από πλευράς ποιητικής και προφητικής με τις άλλες οδές της Παλαιάς Διαθήκης, όπως του Μωυσέως, του Αβακούμ, του Ισαΐου, δεν είναι παρά καρπός μιας διαρκούς μελέτης, διότι έχει στοιχεία πολλά από την οδή της Άνης που έζησε 1200 χρόνια πριν από την υπεραγία των Θεοτόκων και μελετούσε εκεί εις τον ναόν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το παιδί μας πολύ νωρίς θα αρχίσουμε να το κατηχούμε. Τι σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο? Του λέγει ότι από βρέφους γνωρίζεις τα Ιερά Γράμματα. Και ποιοι ήσαν που οδηγούσαν το παιδί, το από βρέφους, το οδηγούσαν εις τα Ιερά Γράμματα? Η μάμη σου, λέει, η Λοΐδα, και η μητέρα σου η Ευνίκη. Το Πνεύμα του Θεού καταξίωσε να γραφτούν τα ονόματα αυτών των δυο σπουδαίων γυναικών στην Αγία Γραφή και να ακούγονται και να μνημονεύονται παντού και πάντοτε. Δεν σημειώνεται για αυτές ότι ήσαν μορφωμένες ή εργάζονται σε γραφεία ή ότι ήσαν επιστήμονες, ήξεραν την μεγίστην επιστήμη, την πρώτη και μεγάλη και μοναδική επιστήμη, την επιστήμη να μεγαλώνουν παιδιά, να μεγαλώνουν και να ανατρέφουν παιδιά. Και το παιδί τους αυτό, ένα μοναδικό, γιατί δεν είχε πατέρα, πέθανε. Έλληνας ήταν ο πατέρας του Τιμοθέου, Έλληνας, Εβραίες αυτές. Μεγάλωσε ο Τιμόθεος, πώς μεγάλωσε? Όχι κοκολλημένος, προσκολλημένος στη γιαγιά και στη μαμά. Δεν ήταν μαμόθρευτο παιδάκι, αλλά ήταν ένα παιδί που το πρόσεχαν να καταρτίζεται πνευματικά και να γίνει εκείνος που έγινε, ο μεγάλος συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου και ο επίσκοπος, ο πρώτος επίσκοπος Εφέσου, αυτής της πρωτευούσης της Μικράς Ασίας, της Εφέσου. Ναι, αγαπητοί, έτσι θα πει πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με κατήχηση, να μάθουμε τα παιδιά μας, γι' αυτό πάνε σχολείο άμα μάθουν γράμματα, να διαβάζουν την Αγία Γραφή, να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Γι' αυτό είναι δυστύχημα σήμερα που κόψαμε την αρχαία ελληνικά, που δεν θα μπορούν τα παιδιά μας να καταλαβαίνουν τα κείμενα. Από την άποψη αυτή είναι και άλλες απόψεις και εθνικές απόψεις, αλλά από την άποψη αυτή τη θρησκευτική είναι ένα αυτόχρημα δυστύχημα. Ωστόσο όμως θα σας έλεγα, βοηθήστε τα παιδιά σας να προσοικειωθούν με το βιβλίο του Λόγου του Θεού. Σιγά σιγά θα γίνεται μία μύηση διαρκής. Μετά στο κατηχητικό σχολείο, στην κατήχηση, να αγαπούν την κατήχηση, να αγαπούν το κήρυγμα, να αγαπούν πολύ το Λόγο του Θεού και διαρκώς να καταρτίζονται, να αγαπούν την Εκκλησία. Ο Κύριος που ευρέθηκε 12 ετής στο ναό και τι είπε όταν η Θεοτόκος τον ζητούσε? Ουκ είδατε ότι εν της του πατρός μου διείμαι, ότι έπρεπε να βρίσκομαι εις τα σκηνώματα του πατρός μου. Το κάθε παιδί πρέπει να αισθάνεται ότι ο οίκος του Θεού είναι οίκος δικός του, γιατί είναι ο οίκος του πατρός του. Να αισθάνεται όμορφα μέσα εις το ναό του Θεού. Γι' αυτό όπως στολίζουμε και τα σπίτια μας, να είναι ευχάριστη η διαμονή μας, έτσι στολίζουμε και το ναό του Θεού,
όχι μόνο προς τιμήν του Θεού, αλλά και δια την ευχάριστη διαμονή. Δεν είναι πολυτέλεια. Δια την ευχάριστον διαμονή εκείνων οι οποίοι βρίσκονται να λατρεύσουν τον Θεό, να μην κρυώνουν, να μην κουραστούν, αλλά να έχουν όλη την άνεση και δυνατότητα να λατρεύσουν τον Θεό, να είναι όλα πολύ ωραία, γιατί και ο Θεός τα έκανε όλα πολύ ωραία. Και κάτι ακόμα, η υπεραγία Θεοτόκος με τι ετρέφετο, λέγει παράδοση ότι οι άγγελοι την έτρεφαν, αλλά ετρέφετο και με το λόγο του Θεού. Άραγε είχε συλλάβει ότι εκείνη η Κιβωτός μέσα στα Άγια των Αγίων ήταν η Ιδία, και ότι δεν έπαιρνε τιμή υπεραγία Θεοτόκος, όπως λέγει ο Καβάσιλας, δεν έπαιρνε τιμή υπεραγία Θεοτόκος από το ότι ευρίσκεται στα Άγια των Αγίων, αλλά έδιδε τιμή εις τα Άγια των Αγίων, διότι η υπεραγία Θεοτόκος ήταν ανωτέρα από τα Άγια των Αγίων, που ήταν υλικά κτίσματα ήσαν, και η υπεραγία Θεοτόκος ήταν ανωτέρα από την Κιβωτόν, την οποία έβλεπε απέναντί της, και η Κιβωτός δεν ήταν παρά ο τύπος ο δικός της, διότι εκείνη η Κιβωτός είχε τις πλάκες του νόμου, τις πέτρινες, τις πλάκες του λόγου του Θεού. Αλλά αυτός ο λόγος, όχι πια τυπωμένος πάνω σε πέτρες, χαραγμένος, αλλά αυτός ο λόγος ζωντανός πια, θα ενικούσε σε μια άλλη Κιβωτό, στην Κιβωτό των σπλάχνων της υπεραγίας Θεοτόκου, και θα εγείρε το υπεραγία Θεοτόκος, θα εγείρε το ως η ζωντανή, η ζώσα Κιβωτός. Και εκείνη η παλαιά Κιβωτός εχάθηκε από τις αλλεπάλληλες συμφορές των Εβραίων, χάθηκε, και ο ναός κατεστράφη. Αλλά ο αληθής ναός του Θεού Λόγου, η υπεραγία Θεοτόκος, είναι στον ουρανό και τιμάται από όλους τους αγγέλους του ουρανού και από όλες τις γενναίες των γενναιών. Έτσι η υπεραγία Θεοτόκος ετρέφεται μέσα εις τον ναόν. Αγαπητοί μου, πώς θα οδηγήσουμε τα παιδιά μας να τραφούν μόνο με το Λόγο του Θεού και με την κατήχηση? Όχι, και με τα μυστήρια του Θεού. Θα κοινωνούμε τα παιδιά μας. Δεν θα λέμε στα παιδιά μας ότι πίνουν κρασάκι και ψωμάκι θα τρώνε, αλλά θα τους λέμε με όλη την σοβαρότητα ότι τα παιδιά μας κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θα τους πούμε εν καιρός, το παιδί ξέρετε ηρωοποιεί και με τη φαντασία του δίδει άλλες εικόνες στον ρεαλισμό που έχει μπροστά του. Θα πρέπει όμως σιγά σιγά να του πούμε ότι κάτω από το ψωμί και το κρασί είναι αυτός ο Χριστός ο ίδιος. Ότι αυτό που παίρνει ο Χριστός δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι σύμβολο, αλλά είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, τον οποίον δεν βλέπουμε, αλλά είναι ο ίδιος. Και συνεπώς έτσι το παιδί σιγά σιγά θα τρέφεται με τον εκκλησιασμό, με τη λατρεία, με το κήρυγμα, με την κατήχηση, με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Έτσι θα γίνει καλός άνθρωπος, έτσι θα γίνει καλός χριστιανός. Και μάλιστα στην εποχή που περνάμε την πολύ δύσκολη, θα αρχίσει να αποκτά με τον τρόπον αυτόν, και εκεί πρέπει να αποβλέψουν όλα αυτά, να αποκτηθεί εκκλησιαστικό φρόνημα, εκκλησιαστική συνείδηση. Τι είναι αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα? Να φρονώ εκκλησιαστικά, να βλέπω τα πάντα μέσα στη δημιουργία από το πρίσμα της εκκλησίας, διότι τα πάντα είναι εκκλησία. Το ξέρετε ότι όλα καλούνται να γίνουν εκκλησία. Όλοι οι κτιστοί φύσης, ό,τι κτιστό επί της γης, αυτή η γη, όλοι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι βέβαια δυστυχώς δεν εκκλησιοποιούνται γιατί δεν θέλουν. Αυτός ο ουρανός με τα απειράριθμα αστέρια του, το ξέρετε ότι καλούνται να εκκλησιαστικοποιηθούν, δηλαδή να γίνουν εκκλησία, δηλαδή να μπουν στο χώρο της αυθαρσίας και της αθανασίας, μέσα στην οποία θα βασιλεύει η δικαιοσύνη και η αγάπη και η παρουσία του Θεού. Το γνωρίζετε αυτό? Και όλα αυτά δυνάμει αυτού του σαρκωθέντος Θεού Λόγου και αναστηθέντος και αυθαρτιστέντος Θεού Λόγου ως προς την ανθρωπίνη φύση.
αυτό θα πει έχω εκκλησιαστικό φρόνημα. Προσέξτε, αυτό θα πει έχω εκκλησιαστικό φρόνημα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, οδηγείτε τα παιδιά σας σε αυτό το φρόνημα το εκκλησιαστικό. Θα το στείλετε να φιλήσουν το χέρι των ιερέων, να σηκώνονται όταν βλέπουν ιερέα, να προσέχουν πολύ. Έχουμε και εμείς αμαρτήρες ιερείς, έχουμε, γιατί ο λαός δίδει τους ανθρώπους να γίνουν ιερείς, και κατά το λαό και ιερείς, και κατά τους ιερείς ο λαός. Τάλε κουάλε, το ίδιο πράγμα είμαστε. Αλλά παρά τα αυτά πρέπει να διασώσουμε μερικά πράγματα για να παιδαγωγήσουμε ορθά τα παιδιά μας και να βγούμε από αυτή την κατάσταση, την άσχημη, την τρομακτική, την φοβερή, να βγούμε, να δημιουργήσουμε μια καινούργια γενιά, μια γενιά αναγεννημένη, μια γενιά που θα ευλαβείται το Θεό, θα έχει εκκλησιαστικό φρόνημα, μια γενιά που θα αγιάζεται και μια γενιά που θα αγαπάει και τους ανθρώπους και την πατρίδα και ό,τι έχει αξία στον κόσμο αυτόν. Γιατί όλες οι αξίες σήμερα έχουν ανατραπεί. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν, ας δημιουργήσουμε τέτοια αγωγή εκκλησιαστική στα παιδιά μας, και τότε, πραγματικά τότε, θα βλέπουμε ευτυχισμένη γενιά. Θέλετε, η γιορτή η σημερινή, τα εισόδια της υπεραγίας Θεοτόκου, οι γονείς της υπεραγίας Θεοτόκου, ο Ιωακήμ και η Άννα, αυτό το γεγονός της εισόδου της Θεοτόκου εις τον Ναόν, όλα αυτά δείχνουν το δρόμο. Στέκονται ένα οροθέσιο.